Με τη συμμετοχή 5 κομμάτων πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο η σύσκεψη για τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή του στο Δήμο Ρόδου με αφορμή τις επαναληπτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου. Αν μην ρηθούν φασαρίες, γιατί δεν ούτε φασαρίες δεν κάνουν εκλογό. Όλοι είναι με κονκαρδία. Κύριε Καραφλιά, έξω από το εκλογικό κέντρο. Η διαδικασία δεν δημιουργεί κάποιο θέμα. Δεν έχετε καταγραφεί κάποιο θέμα. Οπότε θεωρώ ότι πάλι στο ίδιο τύπο θα κινηθούν οι παρατάξεις. Ούτε αυτό που είπε ο κ. Καραφλιάς προβλέπεται. Καρέκλες έξω από το εκλογικό κέντρο και να κάνουν αυτό τα κομματικά στελέχη και τα άλλα κόμματα. Ούτε αυτό προβλέπεται. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Το να φοράς κογκάρδα και να περιφέρεσαι στο χώρο απ' έξω φυσικά δεν μπορείς να το κάνεις. Αλλά ούτε καρέκλες ούτε τραπεζάκια μπορείς να βάλεις. Αν όχι δεν πειράζει. Να περιφέρονται ναι, με τραπεζάκια και καρέκλες. Αν με επιτρέπετε κιόλα να επιβεβαιώσει και ο συνάδελφο ότι είναι ζήτημα νομολογιακό, έχει κρυθεί, άρα πλέον νομίζω ότι η κουβέντα πάνω σε αυτό είναι άσχημη. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν μοιράζουν ούτε ψηφοδέλτια ούτε οποιοδήποτε εκλογικό υλικό την ημέρα των εκλογών. Και δεν έχουν γίνει ούτε φασαρίες στις εκλογές της 25ης Μαΐου, ούτε τίποτα. Ήταν όλα ήρεμα και ωραία. Το να υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι από διάφορα κόμματα έξω από τα εκλογικά τμήματα, το έχουμε ξαναδεί, είναι κοινό φαινόμενο, αλλά όχι όμως οποιοδήποτε άλλο διακριτικό ή κοπρέμες, τραπεζάκια ή κιόσκια ή οποιοδήποτε άλλο. Και εφόσον, όπως λένε, δεν το θέλουν για να μοιράσουν ψηφοδέλτια που δεν επιτρέπουν. Δεν επιτρέπεται επίσης να μοιράζονται φυλάδια ή άλλα εκλογικά υλικά, τότε για ποιο λόγο.